Για σχεδόν 8 ώρες προσπαθούσαν να πείσουν την ανακρίτρια ότι ουδέποτε κακοποίησαν σωματικά και σεξουαλικά το 18χρονο σήμερα Χανιώτη με νοητική υστέρηση. Όμως παρόλα αυτά οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι αργά χθες το βράδυ αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του πατέρα του αγοριού και του 66χρονου φίλου του πατέρα, παίρνοντας έτσι και οι δύο το δρόμο για τις φυλακές. Στην υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, ο πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της σωματικής κακοποίησης κατ' εξακολούθηση, ενώ ο φίλος του κατηγορήθηκε για το βιασμό του παιδιού του όταν ήταν στην ηλικία των 14 ετών. Έχετε να σχολιάσετε κάτι για την απόφαση? Διέταξαν την προσωρινή κράτηση του πελάτου, προκειμένου, λέει, να διαφυλαχθούν άλλα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα δικαιώματα του ανηλίκου. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι τίποτα από όλα αυτά και τα οποία κατηγορούμαστε δεν έχει τελεστεί και ως εκ τούτου η αθωότητά μας θα αποδειχθεί στην επικροτηρίου διαδικασία. Όπως προέκυψε από τη χθεσινή διαδικασία και με βάση τα όσα ανέφερε ο συνήγορος του πατέρα, ο εντολέας του κατηγορείται για συνέργεια στο βιασμό που φέρεται να έκανε στο γιο του όταν ήταν ανήλικος ο 66χρονος φίλος του. Ο δικός μου εντολέας δεν κατηγορείται για φυσικός αυτουργός του εγκλήματος του βιασμού το οποίο διέπραξε ο συγκατηγορούμενος. Η συμπεριφορά, ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο εντολέας μου, διερευνάται εάν είχε οποιαδήποτε συμμετοχική δράση σε αυτή την εγκληματική πράξη. Δηλαδή αν συνέδραμε το φυσικό αυτουργό στην πράξη την οποία τέλεσε κατ' εξακολούθηση επί μακρό χρονικό διάστημα ο φυσικός αυτουργός. Αυτό ελέγχεται και η κατηγορία που απαγγέλθηκε ήταν της συνέργειας, της απλής συνέργειας κατά βάση, αν και με τη νέα ρύθμιση του ποινικού κώδικα δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε άμεση και απλή συνέργεια, υπάρχει μόνο συνέργεια.